Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας, κύριε Φωτάκη. Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη. Λοιπόν, να πάμε να δούμε για ποιο λόγο εσείς σήμερα βγήκατε έξω από την εφορία και πραγματοποιείτε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Βεβαίως. Καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η σημερινή απεργία έχει ουσιαστικά 4 ομάδες ετοιμάτων. Η πρώτη βασική ομάδα ετοιμάτων που έχουμε έχει να κάνει με την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Για να σας δώσω να καταλάβετε με μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που πιστεύω θα εντυπωσιάσουν και τον κόσμο που δεν είναι στον κλάδο και δεν τα γνωρίζει, η χτηματική υπηρεσία του Λασιθίου για όλο αυτό το ανάγλυφο του νομού έχει 6 άτομα προσωπικό. Η ΔΟΗ Αγίου Νικολάου έχει 36 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων ελεγκτικό ρόλο μπορούν να ασκήσουν μόνο οι 10. Υπάρχουν εκτιματικές υπηρεσίες που μαθαίνω, όπως είναι της Χαλκιδικής, που πηγαίνει όλη η Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι και έχει έναν υπάλληλο, το τονίζω, έναν υπάλληλο, ένα κλητήρα και ένα προϊστάμενο που ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί. Μιλάμε για απαρχαιωμένο εξοπλισμό, δεν υπάρχει πρόσβαση με drones για να δει κάποιος αν υπάρχει κάποια καταπάτηση στην παραλία, τι έχει γίνει. Google Earth σε πραγματικό χρόνο δεν υπάρχει. Αυτές είναι οι συνθήκες εργασίας. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι η υποστελέχωση. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλουμε να θίξουμε είναι ότι αυτή η υποστελέχωση επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο με μπαλώματα. Τι εννοώ? Ενώ έχουμε επανειλημμένως αναφέρει αυτά τα θέματα και ζητάμε την πρόσληψη προσωπικού, αντί να προσλάβουν προσωπικό, πρόσφατα προκήρυξαν μια σύμβαση με προϋπολογισμό 6 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου ουσιαστικά να δημιουργηθούν κάποιες κοινοπραξίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους συναδέλφους στο ρόλο τους και στο έργο τους. Το πρόβλημα με αυτή τη λύση που προτείνουν είναι ότι με βάση και την νομοθεσία του Υπουργείου δεν θα υπάρχει δικαίωμα υπογραφής από αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, ό,τι δουλειά κάνουν θα είναι, πώς να σας το πω, σαν να μπαίνει ένας πρακτικάριος σε μια υπηρεσία, ο οποίος μπορεί να κάνει όμως δευτερεύοντα πράγματα χωρίς να έχει ευθύνη υπογραφής και χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να βοηθήσει τους συναδέλφους στο έργο του. Συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα, κύριε Φωτάκη. Για πολιτικούς μηχανικούς μιλάμε? Μιλάμε για μηχανικούς ακριβώς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τις εκτιματικές υπηρεσίες στο κομμάτι τώρα του κτηματολογίου που έχει να κάνει. Αλλά λέτε ωστόσο χωρίς δικαίωμα υπογραφής, οπότε είναι δωρονάδωρον. Α, μπράβο. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά ένα τοπογραφικό που θα κάνω εγώ ως ιδιώτης μηχανικός που συνεργάζομαι με τη χτηματική, επειδή δεν έχω δικαίωμα υπογραφής, πάλι αυτά τα στοιχεία τα οποία εγώ βγάζω να τα υπογράψει ο συνάδελφος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνει ο ίδιος και τη δουλειά. Μάλιστα. Και εγώ που νόμιζα ότι όλα αυτά, ή εμείς που πιστεύουμε ότι όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν μόνο στον χώρο της υγείας. Και όμως κοίταξε εδώ να δεις πόσες υπηρεσίες αυτή την ώρα είναι υποστελεχωμένες, υπολειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα. Για συνεχίστε, έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Αυτά είναι για την υποστελέχωση και τις κτηματικές, που χρησιμοποίησα κάποια παραδείγματα που θεωρώ μπορεί να αντιληφθεί και ο πολίτης που δεν είναι στον κλάδο το τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΔΟΗ. Που και εκεί ο πολίτης εδώ στην Κρήτη και στην επαρχία δεν έχει ακόμα καταλάβει τι πρόκειται να γίνει. Στην Αθήνα δημιουργούνται ελεγκτικά κέντρα και κέντρα εισπράξης και δικαστικού. Σε αυτά τα κέντρα λοιπόν τι γίνεται? Μεταφέρεται σιγά σιγά η αρμοδιότητα των ΔΟΗ, με αποτέλεσμα εκεί που υπήρχε μια υπηρεσία στην οποία μπορούσε ο πολίτης να απευθυνθεί, να λύσει το πρόβλημά του, και παράλληλα υπήρχε και ένας χώρος να μπορεί να εργαστεί ο συνάδελφος σε μια εύλογη απόσταση από το σπίτι του, αυτές όλες οι υπηρεσίες κλείνουν. Δημιουργούνται κάποια φαραωνικά κέντρα εξυπηρέτησης, τα οποία παρουσιάζουν όπως είναι αντιληπτό δυσλειτουργίες, γιατί δημιουργούνται εκ του προχείρου. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Στο ΚΕΒΙΣ, που είναι το δικαστικό και τα έσοδα όλης της Αθήνας, για να καταλάβετε, όταν μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες όλων των ΔΟΗ, μεταφέρθηκαν και 38.000 εκρεμή αιτήματα των πολιτών. Μέχρι να αναδιοργανωθεί το κέντρο,
αυτά έχουν γίνει 40, 45.000. Κάθε μέρα προστίθενται 500 παραπάνω αιτήματα από αυτά που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι και η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών είναι προβληματική. Πρόσφατα άλλωστε πήγε ο ίδιος ο υφυπουργός και ο διοικητής εκεί, γιατί είχε βγάλει και μέσω ενημέρωσης ένα ρεπορτάζ για αυτό το κέντρο, το οποίο μάλιστα μέσω ενημέρωσης είναι φιλοκυβερνητικό. Δεν είναι ότι είναι ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο ήθελε να αντιπολιτευτεί ή να δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν με λίγα λόγια προβλήματα στις υπηρεσίες. Εδώ σε τοπικό επίπεδο τι δεδομένα έχουμε? Πάμε και έτσι εδώ σε φαραωνικά. Κοιτάξτε να δείτε, επισήμως αυτό προσπαθεί να διαψευστεί. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, όταν είχε έρθει ο διοικητής εδώ στο Ηράκλειο, μας είχε πει ότι είχε ως πρότυπο το σύστημα των εφορίων της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία τι συμβαίνει εκεί πέρα. Έχουν ουσιαστικά δύο μεγάλα κέντρα αυτοί, ένα στο νότο και ένα στο βορρά, στο οποίο απασχολούνται όλοι οι υπάλληλοι. Κρίνοντας λοιπόν ότι αυτό το θεωρούν ως πρότυπο, εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον των υπηρεσιών και στην επαρχία. Ανησυχώ πρωτίστως για τους μικρούς νομούς, δηλαδή το Λασίθι ας πούμε που έχει μια ΔΟΗ με 36 άτομα προσωπικό, αν αυτή η ΔΟΗ δεν στελεχωθεί, θα φτάσει μοιραία σε κάποια στιγμή σε σημείο που να μην μπορεί να λειτουργήσει. Και όταν μια υπηρεσία, κυρία Δουργεράκη, δεν λειτουργεί, οδεύει σε κλείσιμο. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ζητούμενό τους ποιος είναι, ποιο είναι, κύριε Φωτάκη, απλά και πρακτικά? Να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες. Μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα και με καταλαβαίνει ότι μιλάμε για εφορία να πει να κλείσουν, να πάνε στην ευχή. Εκείνος αλλιώς μπορεί και να εκφραστεί. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Έτσι δηλαδή τι θα καταφέρει αυτό το κράτος? Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι θα κλείσει η υπηρεσία δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει ο πολίτης να ελέγχεται ή να καταβάλει τους φόρους του. Απλά θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο να κάνει τη δουλειά του όταν θα υπάρχει ένα κέντρο το οποίο μπορεί να είναι μόνο στο Ηράκλειο ή στα Χανιά ή και εκτός Κρήτης. Φανταστείτε, έχουμε ακούσει ακραία σενάρια ότι μπορεί η ελεγκτική αρμοδιότητα, ας πούμε, του νησιού να πάει στον Πειραιά. Πόσο εύκολο θα είναι πραγματικά κάποιος ο οποίος έχει επιλεγεί για φορολογικό έλεγχο με το risk ανάλυση, την ανάλυση κινδύνου που έχει η ΑΔΕ, να πρέπει να πηγαίνει κάθε τόσο στην Αθήνα και στον Πειραιά προκειμένου να προσκομίζει τα δικαιολογητικά, να συνεννοείται και να κάνει όλες αυτές τις δουλειές που τώρα κάνει σε μια υπηρεσία πρακτικά δίπλα στο σπίτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο και για άλλες υπηρεσίες. Ας πούμε για την επιθεώρηση εργασίας, το λέω πάρα πολύ απλά γιατί το αλλάζουν συνεχώς ονομασίες, το ενιαίο κέντρο για τις Κυκλάδες, για τα Δωδεκάνησα κλπ. Και όλη αυτή τη διοικητική περιφέρεια με τις δυσκολίες, όπως επίσης και την Πελοπόννησο, είναι στον Πειραιά. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όλο αυτό το οποίο λέτε. Αν γίνει έτσι το ίδιο, δηλαδή ναι, έχετε δίκιο, τι θα γίνει? Για κάθε ενδεχόμενα δοσοληψία, για κάθε συναλλαγή, και αν μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ απλό, ή για κάθε έλεγχο ή οποιοδήποτε πρόβλημα, εγώ ή ο λογιστής μου θα πρέπει να τρέχουμε στον Πειραιά? Ακριβώς, και προσέξτε να δείτε, θέλω να τονίσω κάτι. Η τεχνολογία είναι καλή και εμείς πρώτα απ' όλα την υπερασπιζόμαστε. Δυστυχώς όμως η ψηφιοποίηση μέχρι να ολοκληρωθεί σε ένα σημείο που θα λειτουργεί απρόσκοπτα και ο πολίτης θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στην υπηρεσία για διευκρινήσεις, δυστυχώς φοβάμαι ότι απέχουμε. Εγώ παρατηρώ τη δουλειά μας τα τελευταία χρόνια, τι να σας πω, το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου μας είναι στο να επιλύουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Και είναι κάτι λογικό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι καινούριο χωρίς προβλήματα. Αυτό όμως λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι πρωτίστως να διασφαλίσεις ότι όλα λειτουργούν σωστά, ότι ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί και να κάνει τη δουλειά του και μετά να προχωρήσεις στην οποιαδήποτε συγχώνευση και πάντα σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους. Τα δικαιώματά τους πρέπει να διασφαλιστούν. Δεν μπορεί ξαφνικά ο άλλος
να πρέπει να μεταβεί σε μια υπηρεσία 200 χιλιόμετρα από το σπίτι του, χωρίς να του παρέχει τη δυνατότητα τηλεργασίας, χωρίς έξοδα μετακίνησης, χωρίς έξοδα κίνησης. Γιατί όλα αυτά έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Μα τι λέμε καλέ, αυτό είναι πολύ τρελό. Αυτό είναι πολύ τρελό. Και όλα αυτά με αυτό το μοντέλο το βρετανικό του υφυπουργού. Ο υπουργός τι λέει. Του διοικητή, να σας διορθώσω. Α, του διοικητή, ναι. Τι λέει η πολιτική ηγεσία. Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική ηγεσία δεν έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Ο κύριος Θεοχάρης, ο υφυπουργός, όταν ήρθε εδώ μας είπε ότι θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Σκοπός μας είναι να μην ξεσπιτώσουμε κάποιο συνάδελφο. Προσπάθησε να μας ηρεμήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, πώς να σας το πω, αυτά τα δύο δεν γίνεται να γίνουν, να συνυπάρξουν εύκολα. Δηλαδή, εάν κλείσουν οι υπηρεσίες, προφανώς οι συνάδελφοι θα ξεσπιτωθούν. Δεν βλέπω εγώ κάποιο τρόπο που δεν θα γίνει αυτό. Ναι, με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Και όλο αυτό το κόστος που είναι όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τον καθένα από εμάς ως πολίτη και τις δικές του τις εκκρεμότητες. Να με συγχωρείτε, αλλά δεν το βλέπω και πάρα πολύ εύκολο να πληρώνω από την τσέπη μου εισιτήρια, είτε δικά μου, είτε του λογιστή μου, ή δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα τα βρίσκουμε, έτσι ώστε να ανεβαίνουμε για εκκρεμότητες, ή αν πρέπει να έρθουμε και να πάμε σε ένα ελεγκτικό κέντρο το οποίο θα είναι στον Πειραιά και θα ανήκουμε εκεί. Δηλαδή αυτά δεν ξέρω τι τρέλα μπορεί να μας πιάνει. Κυρία Δουργεράκη, νομίζω εύλογα περιγράφεται αυτό το οποίο φοβόμαστε όλοι, και εγώ προέταξα πρώτα απ' όλα την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και μετά τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στους συναδέλφους. Θεωρώ δυστυχώς ότι έχουμε μπει λίγο σε ένα γαϊτανάκι να θέλουμε να τρέξουμε τα πράγματα γρήγορα μέσα σε αυτό το χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δυστυχώς όταν κάτι το κάνουμε γρήγορα συνήθως δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό είναι που θέλουμε να καταδείξουμε εμείς. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής μας απεργιακής κινητοποίησης. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτά τα προβλήματα τα οποία σας ανέφερα και να παλέψουμε όλοι για να έχουμε δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν τον πολίτη, θα είναι δίπλα του και θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του όσο ψηφιακά εξοικειωμένος κι αν δεν είναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμα μια μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακά μέσα. Υπάρχουν διαδικασίες στις υπηρεσίες που απαιτούν παρουσία από το πρόσωπο και δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα στο όνομα, πώς να σας το πω, αυτής της ψηφιοποίησης και του εξυγχρονισμού να τα πετάξουμε και να πούμε ωραία δεν πειράζει όπως γίνει. Δεν είναι όπως γίνει. Ο πολίτης πρέπει να εξυπηρετείται. Κύριε Φωτάκη, όλες αυτές οι αλλαγές έτσι όπως έρχονται, πιστεύετε όπως τα βλέπετε, να κινούνται τα πράγματα, ότι κάπου παρακάτω και η επόμενη γενιά φορολογικά θα έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε εμείς, έτσι, ότι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Το αν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ή όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα εξαρτηθεί από το που τελικά θα καταλήξουμε. Αυτό είναι που συζητάμε σήμερα. Το να καταλήξουμε σε μία δομή υπηρεσιών η οποία θα είναι φιλική προς την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα αν δεν δούμε ότι θα καταλήξουμε σε μία τέτοια κατάσταση, η απάντηση είναι όχι. Εάν τελικά μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις παραμέτρους που σας είπα και να γίνει μια λελογισμένη ψηφιοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών, τότε πιστεύω ότι όλα μπορούν να πάνε καλά. Είναι λοιπόν θέμα καθαρά επιλογής της διοίκησης το που θα πάμε. Μάλιστα. Και όχι πάντως με τη λογική φύγε εσύ, έλα εσύ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να βιώνει κάποιος ως εργαζόμενος. Και βέβαια από την άλλη, όπως αναφέρεται και στο δελτίο της ΠΟΕΟΔΟΗ, και αξιοπρεπείς αποδοχές απέναντι σε αυτό το πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας που είναι και ένα άλλο μεγάλο ζητούμενο, γιατί εργαζόμενοι είστε. Να σταθώ λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Επέλεξα και εγώ συνειδητά να προβάλλω πρώτα τα ζητήματα που αφορούν τον πολίτη, αλλά και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια έκθεση του ΟΣΑ
η οποία αναφέρει ότι στην Ελλάδα σε πραγματικούς όρους, δηλαδή σε αγοραστική δύναμη όπως λέμε εμείς οικονομολόγοι, το εισόδημα έχει μειωθεί κατά 30%. Είμαστε η ουραγή των ουραγών. Αυτό έχει πάρει μια χρονική περίοδο από το 2009 ως το 2022, τα χρόνια των μνημονίων. Σε εμάς που είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και διεφοριακοί, σας βεβαιώνω ότι αυτή η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη? Διότι εκτός από τις μειώσεις μισθών που έχουμε υποστεί όλοι όπου και αν δουλεύουμε σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο επιπροσθέτως έχουν χαθεί τα δώρα. Εμείς είχαμε κάποια επιδόματα τα οποία αυτά είχαν περικοπεί ήδη από το 2012, επομένως όπως πρόχειρα τα έχουμε υπολογίσει, σε εμάς οι μειώσεις αυτές σε πραγματικούς όρους υπερβαίνουν το 50%. Οι αυξήσεις που έχουμε πάρει είναι αυτή τη στιγμή σε καθαρά επίπεδα, να το συζητάμε, γύρω στα 40 ευρώ το μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, με ένα πληθωρισμό ο οποίος το 22 και το 23 στις αρχές έτρεχε με διψήφια νούμερα και όλοι γνωρίζουμε πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ που έχουν φτάσει τιμές των τροφίμων, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια που έχουμε υποστεί από την άνοδο των τιμών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε να υπάρχουν αντισταθμιστικές αυξήσεις σε αυτό το κομμάτι. Θέτουμε τον θέμα των δώρων, το οποίο χαιρόμαστε που οι συνάδελφοί μας στον ιδιωτικό τομέα τα παίρνουν, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει η συζήτηση πλέον να ανοίξει για το δημόσιο. Είμαστε εδώ και 12 χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, χωρίς δώρα. Κάθε φορά που έρχεται ο Δεκέμβριος, και σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια, σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε δώρα στα παιδιά και στα βαπτιστήρια μας. Διότι κακά τα ψέματα δεν βγαίνει με ένα μισθό ο Δεκέμβριος. Και αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο μήνα που όλοι ξοδεύουμε λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η κατάσταση που σας περιγράφω και στο μισθολογικό κομμάτι. Θα αναφερθώ άλλη μια φορά στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, η οποία είναι πραγματικά ένας μεγάλος βραχνάς στην εύρυθμη λειτουργία τους. Και θα παλέψουμε για το καλύτερο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Φωτάκη. Καλημέρα σε όλους σας εκεί στην ΔΟΗ. Καλημέρα σας, να είστε καλά.